και επισκόπου ημών Θεολόγου και Πάσης της Εχριστών Αδερφότητος, ετηθώμεθα υπέρ του ευσυχούσιμων έθνους της ηγεσίας του ενόπλων δυνάμεων Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτών, του κατεξερά θάλασσαν και αέρα φιλαφίστου ημών στρατού. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μαζευτήκαμε σήμερα στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου, του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022. Το πρώτο θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κοπή της Βασιλόπιτας. Όπως κάθε χρόνο, εκτός από την περσινή χρονιά, η οποία δεν έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας λόγω των μέτρων, είμαστε όλοι εδώ, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εργαζόμενοι του Επιμελητηρίου, για την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μέλη, σε όλους τους επιχειρηματίες και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους σεραίους, χρόνια πολλά, μια καλή χρονιά, δημιουργική χρονιά, υγεία σε όλους και καλές δουλειές, με πολύ λιγότερες απώλειες από ό,τι πέρυσι, και σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και στις επιχειρήσεις και στα οικονομικά, όλα να πάνε καλά, να είναι μια καλή χρονιά για όλους μας. Είναι μια συγκινητική στιγμή, γιατί ο Θεός μας αξίωσε να είμαστε γεροί να κόψουμε ακόμα μια φορά τη Βασιλόπιτα. Μια Βασιλόπιτα που αντανακλά σε όλους τους ερέους επιχειρηματίες, και μέσα από αυτή την κοπή της Βασιλόπιτας εύχομαι να είναι γεροί, να είναι ευλογημένοι, να είναι ψυχικά και σωματικά γεροί, και πάνω απ' όλα να λυθούν τα προβλήματα των επιχειρηματιών, γιατί ζούμε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Όλα τα βάρη έχουν πέσει στους ελεύθερους επαγγελματίες και πρέπει επιτέλους κάποια βάρη από αυτά να εξομαλύνει η κυβέρνηση, ώστε να είναι μια δυνατή χρονιά όσον αφορά τους επιχειρηματίες. Όσον αφορά το σεραϊκό επιχειρήν, θα κάνουμε τα πάντα, είτε αφορά εκθέσεις, είτε αφορά σερέξπο, είτε αφορά παρεμβάσεις, ούτως ώστε να συνδράμουμε στο καλό των σεραίων επιχειρηματιών. Νέους επιχειρηματίες, νέες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι η συμμετοχή μας σε εκθέσεις και γενικότερα σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις αυτό προσδοκούν, να αναδείξουν τις σεραϊκές επιχειρήσεις. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.